Καλημέρα, καλημέρα σας κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Χρόνια μας πολλά, η Παναγιά να είναι κοντά μας, η Παναγιά να μας δίνει κουράγιο, η Παναγιά να μας δίνει υγεία, η Παναγιά να μας φέρει επιτυχίες και να πραγματοποιήσει τις ευχές μας για να έχουμε καλό κατεβόδιο εμείς και η οικογένειά μας. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά την Παναγία μας, που όλοι την αγαπάμε, όλοι την επικαλεζόμαστε όταν χρειάζεται και όλοι θα της ανάψουμε ένα κεράκι, γιατί η Παναγιά είναι βαθιά ριζωμένη στην πίστη και στην αγάπη που έχει ο Έλληνας για τα θεία, για τον καλό μας τον Χριστό και την Παναγίτσα μας. Χρόνια μας πολλά, φιλαράκια. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε τα πρωινά. Σαββατοκύριακο θα χαλαρώσουμε λιγάκι και από το άλλο Σαββάτο θα είμαστε κοντά, μαζί, παρέα για την καινούργια χρονιά με την εκπομπή, τη θρυλική εκπομπή του απλού παρατηρητή με τον Γιώργο Συρίγο. Εμφανίστηκε η αποστολή εχθές, πουλάκι μου, με πήρε τηλέφωνο, μου πει χρόνια πολλά για τη μητέρα μου και για την αδερφή μου, για την γκορούλα μου. Η αδερφή μου λέγεται Κατερίνα, δεν γιόρταζε χθες. Και τι να της πω κι εγώ χρόνια πολλά για τη μανούλα της. Καλώς ήρθες λοιπόν Αποστολίτσα, σε περιμένουμε εδώ πέρα, anything about. Τι ωραία που τα λέω σήμερα. Δεν λέω ότι ο Δυρμός συνετελέστη στα συναισθήματά μου. Δεν λέω ότι έκλεψα, ότι έκλαψα, ότι χτύπησα το κεφάλι μου στον τοίχο, ότι τραβούσα τα μαλλιά μου, ότι με δυσκολία συγκρατούσα τα δάκρυα που τρέχαν από τα μάτια μου. Όχι, δεν έγινε τίποτα από αυτό. Απλώς δεν χάρηκα ρε φίλε, δεν μου κάτσε. Γιατί είδα φίλους, είδα συγγενείς, είδα ανθρώπους, συντρόφους που είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια, γείτονες που βλέπανε τον αγώνα εχθές στεναχωρεμένους. Και όπως και να γίνει, ό,τι αντιπαλότητα μπορεί να υπάρχει, μια ομάδα της πόλης μας εχθές, ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Άρης της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος, έδωσε εχθές έναν νυν υπερπάντων αγώνα. Και πέτυχε πάρα πολλά. Ανέβασε το πρεστής του, ανέβασε τη συμμετοχή του κόσμου και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη η μέρα που ήταν. Έδωσε τον αγώνα τον καλό και έχασε στις λεπτομέρειες. Μεγάλη ιστορία το πρώτο μάτς, πολύ μεγάλη ιστορία το τρίτο γκολ που έφαγε. Θα μπορούσε ίσως αν είχε και λίγο τύχη να πετύχει κάτι παραπάνω. Εγώ που έβλεπα το μάτς είπα ότι αν θα πάει στα πέναλτι, γιατί όπως και να γίνει το ποδόσφαιρο ξέρουμε πως είναι, θα κάνει και μια ευκαιρία η άλλη ομάδα. Βλέπετε ας πούμε παίζει μια ομάδα, να πούμε ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου, σκορ 5-1, ένα γκολ θα βάλει η Νίκη Βόλου, 90 λεπτά και 30 της παράτασης γίνονται 120, δεν θα σου βάλω ένα γκολ, πρέπει να είσαι και τυχερός να μην φας ένα γκολ στα 120 λεπτά. Μπάλα παίζουν και άλλοι. Έτσι ήρθε ο αποκλεισμός του Άρη. Έφυγε με ψηλά το κεφάλι ο Καρυπίδης και οι παίκτες του και ο κόσμος. Δυστυχώς στεναχωρηθήκαμε. Τι να κάνουμε ρε μάγκες. Έτσι είναι τα πράγματα. Το ξαναλέω. Δεν έκλαψα και από τη στεναχώρια μου. Δεν μπορώ να πω ότι βαρούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Όμως πραγματικά δεν. Εντάξει. Ήθελα να περάσει ο Άρης. Μυστήρια πράγματα. Ήθελα λέει να περάσει παπάς. Έτσι τα λέω για τον κόσμο. Όχι ρε μάγκα. Δηλαδή δεν μου κάει και καρφάκι που αποκλείστηκε. Δεν θα στεναχωριόμουν όμως άμα περνούσε. Και αν μου έλεγες εσύ είσαι ο δικαστής και εσύ θα βγάλεις την απόφαση. Να περάσει ο Άρης ή να μην περάσει. Τι θα έλεγες. Αφού και από τη μια μεριά είναι εντάξει δεν τρέχει τίποτα και από την άλλη λες ότι δεν σου άρεσε και αυτό που έγινε. Την απάντηση εγώ θα ήθελα να περάσει χθες ο Άρης.
σε τελική ανάλυση μετά από πολλή συζήτηση με τον εαυτό μου. Μπορεί σε κάποια πράγματα να μην συμφωνώ αυτό που κάνει. Έχει τον κόσμο του, έχει τη διοίκησή του για να πάρει τις αποφάσεις. Κατά πόσο ο Άρης μπορεί να γίνει η μεγάλη περήφανη ομάδα του παρελθόντος. Είναι σε καλό δρόμο σίγουρα. Θέλει κι άλλα. Εγώ πολλά πολλά δεν τον εύχομαι. Αλλά αυτό που θέλω είναι σίγουρα ο Άρης να είναι μέσα στην πεντάδα. Γιατί αυτή είναι η δυναμική του. Είναι η πέμπτη ομάδα της Ελλάδος σε δυναμική τα τελευταία 70 χρόνια, τα τελευταία 50 που βλέπουμε εμείς. Είναι τρεις των Αθηνών, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Αυτές είναι οι ομάδες. Οι δυνατές ομάδες της Ελλάδος. Με πέμπτη δύναμη τον Άρη, ο οποίος το κλικ του είναι η τέταρτη, η τρίτη θέση και μπορεί και παραπάνω αν ακολουθήσει την πεπατημένη και συνεχίσει τη συνεχόμενη αυτή πορεία που έχει προς την επανένταξή του στις μεγάλες ομάδες. Να, πολλά παραπάνω δεν μπορώ να πω, να μην παρεξηγηθώ κιόλας ότι δεν τα πιστεύεις αυτά που λες και τα λες μόνο και μόνο για να τα πεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην τελική, αν έπρεπε να περάσει μία ομάδα, έπρεπε να περάσει ο Άρης. Δυστυχώς δεν πέρασε, τι να κάνουμε, υπάρχει και συνέχεια. Και του χρόνου εδώ θα είμαστε. Πάμε στους σκύλους, βάλε μου λίγο κελαϊδόνι. Βάλε να ξυπνήσουμε λίγο τον κόσμο και πάμε να κάνουμε μια ωραία, την τελευταία μας εκπομπή, μια ωραία εκπομπή. Ο μεγαλομέτωχος, λέει, του ΠΑΟΚ μπήκε στα αποδυτήρια και βλέποντας εκνευρισμό και απογοήτευση για τον τρόπο που αποκλείστηκε η ομάδα, μάζεψε, λέει, όλους τους παίκτες και το τεχνικό team και προσπάθησε να τους ηρεμήσει. Λέει εδώ πέρα το ΠΑΟΚ 24, ποιος το γράφει. Έχει μια φωτογραφία. Ο Κόλκας, ο Σταύρος τα γράφει. Γεια σου Σταυράκη. Ελπίζω να πέρασες όμορφα τουλάχιστον εκεί. Είναι από αυτούς που περνάνε καλά σε εκδρομές ο Σταύρος. Τι είναι, κορόιδο. Είδαμε τι έγινε, είπε ο Ιβάν. Δεν είμαστε τυφλοί. Κάνατε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Μη σκύβετε το κεφάλι, είπε αρχικά ο μεγαλομέτωχος. Για να λέει ο Σταύρος αρχικά, δηλαδή είπε στην αρχή αυτά και στη συνέχεια θα μας πει τι άλλο είπε. Στη συνέχεια, λέει, έδειξε την πίστη του για την ομάδα. Θα έρθουν πολλές νίκες. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Συνεχίστε έτσι και κανένας δεν θα μπορέσει να μας σταματήσει, είπε ο Ιβάν, λέει ο Σταύρος. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν κι αυτός έξαλλος με τα όσα έκανε ο Κρέγκ Πόουσον, αλλά παρά τον εκνευρισμό του προσπάθησε να ηγηθεί της ομάδος. Όπως και να έχει, τέτοιες καταστάσεις περισσότερο τον μπισμώνουν παρά τον απογοητεύουν, λέει ο Σταύρος. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε, αφού περάσανε 3-4 μέρες, δύο πως περάσα 3, λέμε ότι τα κλάματα δεν βρίσκονται κοντά στα συναισθήματα των δυνατών. Ναι μεν, ενδεχομένως μια οργή να διακατέχει τα συναισθήματά του, ναι, μια δόση απογοήτευσης μπορεί να σου έρθει, αλλά από το να κάθεσαι να κλαις και να διαμαρτύρεσαι, μην νομίζεις ότι βγαίνει σε καλό. Είδαμε πράγματα σε αυτούς τους δύο μεγάλους αγώνες. Μάλιστα, για να μπορέσουμε να τα πούμε λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, σε συζήτηση που είχαμε φίλους που ξέρουν πολύ μπάλα,
Και ενώ λέγαμε και αναλύαμε τον αγώνα, ρώτησα τους φίλους. Δύο αγώνες τους λέω, ρε μάγκες. Δύο αγώνες. Έβαλα στο μεγάλο Άγιαξ 4 γκολ. Και 2 αυτογκολ 6 και 3 πέναλτι που με δώσανε. Και παρόλα αυτά έχασα στη λεπτομέρεια. Έχασα όμως τη λεπτομέρεια. Ή συνέβη κάτι άλλο, ότι οι πολλές λεπτομέρειες γίνονται αιτία να χάσει τον αγώνα. Και το μυαλό μου ταξίδεψε στη μεγαλειώδη περσινή πορεία του ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Και τη συνέδεσα με τους δύο αγώνες που έδωσε η ομάδα της πόλης μας με τον Άγιαξ. Τι παρατήρησα, τι ομοιότητες είχανε οι δύο αυτοί αγώνες με την μεγάλη περσινή πορεία. Πολλοί λέγανε από μας ότι το σύμπαν συνωμότησε, ότι όλες οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ, ότι εάν δεν υπήρχε ο Βιερίνια 3-4 αγώνες που ξεκλείδωσε το μάτσα του Διαόλου τη μάνα, εάν ο Πρίγιοβες με τον Άρη είχε βγει δεν θα βάζε τον γκολ, αν δεν έχανε το πέναλτι ο Άρης, αν ο Πανετολικός έχανε το 2-0 μετά το 1-0, αν στη Λαμία έδινε το χέρι του Βιερίνια, όλες αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες ήταν στο τέλος καθοριστικές υπέρ του ΠΑΟΚ, διότι από κάποια τέτοια λεπτομέρεια έβαζε ο ΠΑΟΚ ένα γκολ. Και στα σημερινά τα δύο τα παιχνίδια, στα τωρινά δύο παιχνίδια, τι είδαμε? Είδαμε ότι όλες οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ του Άγιαξ. Ναι, μήπως ο Άγιαξ είχε μια καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ? Φίλε ΠΑΟΞΥ που βαράς το κεφάλι στον τοίχο, μήπως οι πολλές λεπτομέρειες, όπως επέρσι που ο ΠΑΟΚ είχε το ένα με τον άλλο τους αγώνες 75 με 80% κατοχή της μπάλας και μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, να ένα δοκάρι, να ένα μπέρδι που δεν έδωσαν μια πάνω στη γραμμή, στο τέλος κάποιο έμπαινε. Μήπως το 70% κυριαρχίας του Άγιαξ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι ευκαιρίες που έχανε τη μία μετά την άλλη, όντας μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, περπατητά όπως ήθελε έμπαινε. Κάπου οι λεπτομέρειες, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, μια έχασε, μια έπιασε το πέναντι όπως ο Πασχαλάκης, στο τέλος θα βάλεις και ένα γκολ. Και σε φταίει ο Άγιαξ, ρε ταγάρι που πας στα καλά καθούμενα και κάνεις μπέναλτι, ρε ελ καντουρί, ελ παπά. Τι διάλο πέναλτι είναι αυτό που έκανες, και το πρώτο και το τρίτο, χωρίς λόγο. Πέναλτι χωρίς λόγο, όπως και πέρσι, δύο πέναλτι πέρσι με την Μπενφίκα. Μήπως δεν έχουμε ακόμα το μέταλλο ή το καθαρό μυαλό για να βγούμε σε τόσο μεγάλα σαλόνια? Μήπως μας έχουνε και μας βλέπουν ότι για κάτσε ρε μάγκες. Για να μπείτε σε αυτό το κλαμπ πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε. Πως ένας νεόπλουτος με το που πιάσει τα μπακύρια και σμαρώσει καλά, με τις βίλες του πλέον, με τις αυτοκινητάρες του, με την ερωμένη του, με την κόρη που τη βάζει στο καλαμαρί και θέλει να τη γράψει, και στο κλειστό κλαμπ του τένις και περπάς και σου λέει, πού έμπιεσαι? Ναι, αλλά εγώ έχω λεφτά. Έχεις λεφτά, αλλά εδώ πέρα έχει άλλη σειρά. Αν δεν πεθάνει κάποιος δεν μπαίνει άλλος μέσα. Και αρκεί και εκεί πας, πιάνεις κανένα ξεπεσμένο παλιό πλούσιο που είναι στο τένις τρεις γενιές, βάζει και κάποιον άλλον και πιέζουν μέσα και τους δίνει και κανένα τάλαρο για να σε βάλουν την κόρη σου στο μεγάλο του κλαμπ, για να γίνει και αυτή επώνυμη και να κάνει παρά με τους πλούσιους, που για να μπει στην παρέα των πλουσίων
περνάς από 48 κύματα. Σιγά μη σε αφήσει ξελιγωμένο ο πλούσιος να κάθεσαι δίπλα σου. Επειδή περιστασιακά ενδεχομένως να έχεις πιάσει 5 τάλιρα. Έτσι είναι η ζωή ρε μάγκες. Έτσι είναι ρε φίλοι μου τα πράγματα. Τα πραγματικά περιστατικά της ζωής αντικατροπτρίζουν τον τρόπο τον οποίο φέρθηκε η UEFA στον ΠΑΟΚ. Πώς θα σε βάλω ρε μες στη μεγάλη μας παρέα, πρώτα δεν σε ξέρουμε. Εδώ υπάρχουν και μυστικά, υπάρχουν και συνεννοήσεις, το χρήμα είναι πολύ. Η κυριαρχία είναι μεγάλη, η δυναμική που δίνει το ποδόσφαιρο τεράστια. Μπορείς να ανατρέψεις κυβερνήσεις, να βγάλεις δημαρχαίους, να βγάλεις βουλευτάδες, να κλείσεις δουλειές, να πάρεις λιμάνια, πάρεις τρένα, κάνεις συμβάσεις με το κράτος. Και έρχεσαι ξαφνικά από το πουθενά, επειδή σου ήρθε ένας πλούσιος επενδυτής και θες να μπεις μες στο μεγάλο σαλόνι. Και όχι μόνο να μπεις στο μεγάλο σαλόνι, να μου αφήσεις απ' έξω και το καλό μου το αμάξι, το καλό μου το άλογο. Να μου αφήσεις απ' έξω το πουλέν μου. Αυτό που δίνει αξία στο προϊόν μου. Αυτό που έχει βγάλει το μεγαλύτερο παίκτη του κόσμου. Αυτό που έχει ένα από τα ωραιότερα γήπεδα. Που έχει μια συνέχεια. Που τροφοδοτεί με παίκτες μεγάλους σε όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Και θα βγάλω αυτόν από μέσα να βάλω ρε τα βρωμομούτρα σου, λέει ο UEFA's. Και άμα το δεις ψυχρά, χωρίς να σε πάω ξύς Ολυμπιακός ή κέρατο του Ιούδα, θα πεις δίκιο έχουν. Έτσι θα σε αφήσω να μπεις μέσα στο μεγάλο σαλόνι. Και τι σου έκανα ρε αδερφέ, 3 πέναλτι σου δώσα και τα 3 ήτανε. Το 3ο δεν ήτανε. Τα άλλα 2 ήτανε. Τι φωνάζεις. Έκανε ένα λάθος ο διαιτητής και ένα αμφισβητούμενος το έδωσε. Ρε μες στα δοκάρια σε έβαλαν λέει. Και άμα βγάλεις ένα μπίσες βαρά από μέσα θα έχεις πάθει διασυρμό. Διότι είχα μια πολύ καλύτερη ομάδα από σένα. Μια ομάδα λουλούδι που προσφέρει στο ποδόσφαιρο και στην UEFA δίνοντάς τις λεφτά. Έτσι είναι τα πράγματα. Και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θα μπούμε στα μεγάλα σαλόνια φίλοι. Αλλά για να μπούμε στα μεγάλα σαλόνια θα πρέπει πρώτα να μας γνωρίσουν. Και πάνω απ' όλα να δούνε τη σοβαρότητά μας. Συνεχίζουμε να τα βάζουμε με την UEFA. Θα πεις τέτοιοι είμαστε. Επαναστάτες. Δεν το δεχόμαστε. Το άδικο. 50 χρόνια έτσι εξηγηθήκαμε. Ναι, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έχεις απέναντί σου το βρώμικο κατεστημένο, έχεις απέναντί σου ένα πολύ πιο ισχυρό από το βρώμικο κατεστημένο που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχεις μια πανίσχυρη οργάνωση που λέγεται UEFA, που με τις αποφάσεις της φέρει τα πάνω κάτω άμα θέλει στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάμε να τους βρίζουμε, πάμε να κάνουμε διαδηλώσεις, πάμε να κάνουμε πορείες, πάμε να κάνουμε ένα τεράστιο πανό στην παραλία μαφία UEFA και τα λοιπά και να δούμε την άκρη, ποιος θα κερδίσει. Γιατί το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό τώρα ξεκινάει. Ναι! Μην παραδίνεστε, δεν είπαμε να παραδοθείτε. Αλλά από την άλλη μεριά, το να βρίζουμε μέρα νύχτα την UEFA, μόνο κακό μπορούμε να κάνουμε στην ομάδα, η οποία είναι μια καινούργια ομάδα στα κόλπα τα ευρωπαϊκά, τώρα γνωρίζετε και σιγά σιγά θα πάρει τη θέση που την αρμόζει. Θα μπει εκεί πέρα μέσα ο ΠΑΟΚ. Έχει τη δυναμική. Έχει τον κόσμο, έχει καλή ομάδα, έχει καλή διοίκηση. Είναι μια πιασάρικη πόλη που στις εκδρομές οι Ισπανοί και οι Άγγλοι θα περνάνε όμορφα, μια σίγουρη πόλη με νόμους, με τάξη.
ευρωπαϊκή χώρα και μια ομάδα που παίζει θελκτικό ποδόσφαιρο. Και συνεχίζεται, δεν τελείωσε το πανηγύρι όπως τελείωσε με τον Άρη χθες. Μπροστά φίλοι του ΠΑΟΚ, υπάρχει την Πέμπτη που μας έρχεται ένας αγώνας με τους, με σλαβική ομάδα, τη Σλάβια. Και αυτή την ομάδα θα πρέπει να την περάσουμε. Θα πρέπει να την περάσετε. Να την περάσουμε σαν Ελλάδα, να την περάσετε σαν ΠΑΟΚ. Να παίξετε μπάλα και να αποδείξετε ότι ήταν μια κακιά στιγμή αυτό, όλα αυτά που γίνανε με τον πανίσχυρο Έαντα, και εδώ είμαστε να προχωρήσουμε. Να πάμε στους 32 και αφού ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να κοντραριστεί στα ίσα και να χάσει στις λεπτομέρειες από μια καλύτερη στο κάτω-κάτω ομάδα όπως είναι ο Άγιαξ, ποιον έχει να φοβηθεί από τις δευτεροκλασάτες ομαδάρες που θα μπουν σε λίγο στο Europa League. Να τη δούμε. Να δω τι πορεία θα κάνεις από εδώ και πέρα. Γιατί αυτή η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να έχει πορεία στην Ευρώπη. Μπες στους 32 σε πρώτη φάση, πάνε στους 16 που δεν έχεις πάει ποτέ σου, και γιατί όχι και στους 8. Δύο αγώνες θα είναι. Πόσο πιο καλή θα είναι η ομάδα η άλλη από τον Άγιαξ. Πόσο μπορεί να αντισταθεί από αυτή την πολύ καλή ομάδα του ΠΑΟΚ μέσα στην πυρωμένη τούμπα. Γιατί να μην προχωρήσεις. Αλλά από το να κάθεσαι, να κλαψουρίζεις σαν τη χείρα, να διαμαρτύρεσαι και μέρα νύχτα να σκέπτεσαι αμάν τι ήταν αυτό που μας κάνανε, από το να βλέπεις το μέλλον μπροστά και ότι και του χρόνου εδώ είναι, εδώ είμαστε για να μπούμε εκεί να μαζέψουμε βαθμούς σε φέτος, να μην είμαστε τόσο άτυχοι με την κλήρωση, γιατί αυτή η ομάδα θα μπαινε εάν είχε μια πιο βατή κλήρωση. Έπεσε με την υπερδύναμη της Ευρώπης και αντιστάθηκε. Του χρόνου λοιπόν μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κάνε την πορεία σου την ωραία, και όσο για το τοπικό εδώ έχουμε να πούμε και εδώ γι' αυτό πολλά. Θέμα πρώτο λοιπόν, τέρμα ο Άγιαξ. Μας καθάρισε, μας έληξε για φέτος. Μπορεί να τον βρούμε στους 4, που ξέρεις. Γιατί όχι. Μη γελάς ρε Κυρκώστα εκεί στην Κατερίνη. Μη γελάς. Κοίτα τα δικά σου τα χάλια. Ναι ρε, στους 4. Γιατί να μην πάει στους 4. Και αν πάει και στους 2. Δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα βρει μπροστά του. Εάν συνεχίσει όμως αυτή την ωραία πορεία που έχει, αν έχει τους παίκτες του όπως ο Μπίσες βαρκικά, ένα 2-3 ακόμα σε αυτή τη φόρμα, αν ανεβεί και η άλλη ομάδα και αν ο Πασαβίδης κάνει 3-4 μεγάλες μεταγραφές τώρα έχουν να γίνουν πολλά. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές, δυστυχώς δεν μπόρεσε να πάρει τα πακέτα από το Champions League, αλλά δόξα τω Θεώ έχει ένα πρόεδρο που βοηθάει. Εδώ κοντά του θα είμαστε κι εμείς και θα πούμε ακόμα περισσότερα άμα τη λήξη του πρώτου διαφημιστικού διαλύματος, το οποίο δεν θα διαρκήσει πάνω από 2-3 λεπτά. Και για όλους αυτούς που σχίζουν τα μάτια τους για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, έχω να τους πω κάτι. Δεν γίνεται, όπως λέει και το τραγούδι, να κατακτήσεις τον Βερολίνο εάν δεν έχεις πάρει τη γειτονιά σου το Μανχάταν. Πάρε σου λέει πρώτα το Μανχάταν και μετά το Βερολίνο. Γιατί για να πάρεις το Βερολίνο πρέπει να πέσουν πολλά κορμιά.
Εύκολα παίρνεις το Βερολίνο τη σημερινή εποχή, αλλά και από την παλαιότερη. Ενώ το να κερδίσεις πρώτα τον έλεγχο της γειτονιάς σου είναι πιο εύκολο από το να πάρεις την πρωτεύουσα της Γερμανίας. Πρώτα λοιπόν το ελληνικό πρωτάθλημα, ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ, η καθιέρωση στην Ελλάδα, μια δυναμική που βγαίνει τα τελευταία χρόνια με τα τρία συνεχόμενα κύπελα, το πρωτάθλημα που πήρε και τον τρόπο που χαθήκαν τα άλλα δύο. Το αίτητο πρωτάθλημα που πήρε πέρσι και καθυλώθηκε όλος ο κόσμος, που δεν μπόρεσε να μίλησε κανείς, τι άλλο να πείτε ρε τέρατα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και φέτος. Ένα πρωτάθλημα που θα κρύβει φέτος πάρα πολλές παγίδες. Έχεις φάει στήσιμο και θα φας τέτοιο στήσιμο από εδώ και πέρα, φίλε ΠΑΟΞΗ και αγαπητέ πρόεδρε και διοίκηση του ΠΑΟΚ, να το περιμένετε από παντού. Όπως είχες καμικάζει διαιτητή με τον Άγιαξ που ήρθε να εκτελέσει αποστολή διατεταγμένη, τέτοιους διαιτητές θα έχεις και φέτος. Θα λέει το βάρα αυτό και αυτός θα λέει δεν το είδα έτσι, το είδα αλλιώς, θέλετε τίποτα. Σε μικρούς αγώνες οι αντίπαλοι όταν καμιά λεπτομέρεια πάει να τους ξεφύγει θα υπάρχει βοήθεια. Και αν θέλεις να μπεις στο μεγάλο παιχνίδι που παίζεται στο Champions League, θα πρέπει να καθιερωθείς στην Ελλάδα. Και με τα 2-3 συνεχόμενα πρωταθλήματα που θα πάρεις, θα τρουπώσεις και εκεί. Και εκεί θα αλλάξει και το επίπεδό σου. Θα πουλάς πιο εύκολα τους παίκτες σου και με μεγαλύτερη τιμή και αξία θα αγοράζεις δε πιο φθηνά και πιο εύκολα και δεν θα περιμένεις τέλος του Αύγουστου τους παίκτες που δεν μπορέσαν να βρουν ομάδα και έχουν αξία να έρθουν σε σένα. Αν όμως σε ξεφύγει το πρωτάθλημα, από εκεί και πέρα ξεκινάς πάλι από την αρχή. Ένα πρωτάθλημα που το ξαναλέω, που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα και θα δείτε πόσο αποφασισμένο είναι το συνδικάτο που αποτελείται από τις ομάδες των Αθηνών και πόσο πολύ θα προσπαθήσει να επηρεάσει την πορεία. Και εδώ θα κάνω μία έκκληση στη καινούργια κυβέρνηση και στο καινούργιο πρωθυπουργό, ο οποίος ξεκινάει τη θητεία του και τον ευχόμαστε όλη καλή επιτυχία για το καλό της πατρίδας μας και για το καλό το δικό μας και των οικογενειών μας. Πρέπει να πάει μπροστά η Ελλάδα, να ξεκολλήσει από εδώ που είναι, να γίνει σύγχρονο κράτος. Βλέπω πάρα πολλά στραβά. Στείλε ρε δύο οχηματαγωγά εκεί πέρα στη Σαμοθράκη, όλα αυτά που γίνανε. Είναι δυνατόν ρε φίλε? Δηλαδή να έχεις εγκλωβισμένο 2.000 κόσμο. Τι τάξεις τα πλοία, έτσι κι αλλιώς ρε Σωτήρη Δασκαλάκη, 80 χρόνια έχει να κάνει πόλεμο η Ελλάδα. Τίποτα από αυτά που έχει, τα αεροπλάνα, τα πλοία, τα τάγκς και τα κανόνια, δεν τα έχει χρησιμοποιήσει σε πόλεμο. Χρησιμοποίησε τα τουλάχιστον για ειρηνικούς σκοπούς. Έχεις τόσα μεταγωγικά. Στείλε δυο, ένα. Σαμοθράκη, πάρει τον Κοσμάκη από εκεί πέρα, τον πάει απέναντι σε δύο ώρες. Σε δύο ώρες να γυρίσει άλλους τόσους και τελείωσε. Είχες τις φωτιές, εντάξει, είχες τις φωτιές. Ο καμένος σου που είναι να πάρει την απόφαση και να σου πάρει ένα τηλέφωνο, το και το εκεί πέρα γινόμαστε ρεζίλοι. Κάτι βρωμοπλία από κάποιους που, εν πάση περιπτώσει, μάθαμε αυτές τις μέρες
πως κάνανε αυτή την περιουσία. Μην πω τώρα ονόματα και βρούμε και κανένα μπελά. Με τα ερείπια που έχουν εκεί πέρα και πάνε και φέρουν τον κόσμο, γίνανε τι, αν ξεφτυλιστεί η Ελλάδα. Να είναι εγκλωβισμένος Κοσμάκης, να περιμένουν να φύγουν για να έρθουν οι καινούργοι, τα μαγαζιά να στενάζουν, ο κόσμος να διαμαρτύρεται χωρίς λόγο. Και το ξαναλέω, Κυριάκη, έχεις τη ρετσινιά ότι είναι κουμπάρος σου ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ακούω τους τσουκαλάδες και τα φερέφωνα να βγαίνουν και να λένε για πρωταθλήματα πρεσπών, για ανοχή αλλά και βοήθεια της κυβέρνησης της περσινής του ΠΑΟΚ για να πάρει, λέει, το πρωτάθλημα και άλλα τέτοια ηλίθια κατασκευάσματα της χαβούζας που λέει και ο Μενώτης. Κούλη, μάζεψέ τονε. Ακούω πολλά και δεν τα πιστεύω. Στεραχωριέμαι που σε έχουν βάλει ο κόσμος, η κοινή γνώμη, σε μια κατηγορία ότι επηρεάζεις από το Μαρινάκι τον κουμπάρο σου. Κουμπάρος της αδερφής σου, αλλά εντάξει, κουμπάρος, κουμπαριό. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να σε επηρεάσει ο Μαρινάκης. Πιστεύω στο κράτος και στη δυναμική του. Μπορείς, Κούλη, άμα στείλεις έναν χαμηλόβαθμο αστυνόμο να μαζέψει, όχι το Μαρινάκι, το βασιλιά των ίδιων, όταν θα πάει το όργανο και έχει το χαρτί που γράφει εν ονόματι του ελληνικού λαού, κάθονται προσοχή όλοι. Όποιος προσπαθήσει να σε πουλήσει μαγιά και να σε επηρεάσει, δεν λέω ότι το κάνει αυτό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, προς Θεού. Δεν λέω. Έχω εμπιστοσύνη ότι δεν μπορεί κανείς να σε επηρεάσει. Μιλάω γενικά εγώ. Αλλά επειδή το βλέπω το θέμα ότι θα πάει σε βρώμικο πόλεμο και επειδή είστε και φίλοι και κουμπάροι, πάρ' τον ένα τηλέφωνο και πες τον. Πρώτα να ερεμίζει τα τέρατα από δίπλα, τα οποία μεγαλοποιούνε το οτιδήποτε γίνεται μόνο και μόνο για να γίνουν αρεστοί στον πρόεδρό τους και να πάρουν χαρτζιλίκι παραπάνω. Ήδη έχουμε δει να αλλάζουν οι όροι του ελληνικού πρωταθλήματος. Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργέ, και αυτό έγινε μόνο και μόνο ώστε να βάλουν στα play-off την ομάδα που μπήκε και χαλάει την κυριαρχία της Αθήνας, το βάλουνε μέσα στο λάκκο με 5 αγώνες, θα κατέβεις 5 φορές στην Αθήνα με τους 3 της Αθήνας, μπορεί τον Ατρόμητο 4 και ο Άρης από ό,τι φαίνεται 5, σε 5 εχθρικές έδρες και από εκεί και πέρα άντε να καθαρίσεις. Ένα το θέμα. Δεύτερο θέμα, Πρόεδρε, Πρωθυπουργέ, τα τηλεοπτικά που όλα τα φερέφωνα του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων βγαίνουν και χειροκροτάνε τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε στο θέμα. Λες και το κράτος δεν έχει συνέχεια, λες και δεν μπορείς να το κάνεις από του χρόνου, αλλά βγήκε στον πρώτο νόμο που εφήρμοσες ήταν να κοπούνε τα τηλεοπτικά δικαιώματα που έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και κανένα δύο ομάδες, 3 ακόμα.
Τρίτον, αυτά που λέγονται ότι... Τώρα δεν θέλω να μπω σε επιχειρηματικά και ούτε με ενδιαφέρουν. Απλώς το παρακολουθούμε από κοντά το θέμα με το λιμάνι. Ότι θα του πάρεις, λέει, το λιμάνι, να τον υποχρεώσεις να φύγει και τα λοιπά. Αν πρέπει να το πάρεις αν τυχόν αυτά τα οποία έχει κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στην επιχειρηματική του κίνηση να μπει στην αναμόρφωση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης είναι παράνομα, όχι μόνο να το πάρεις, τον κυνηγήσεις κιόλας. Μαζί σου θα είμαι. Εμάς δεν μας αρέσει η παρανομία. Μας αρέσουν οι καθαρές αποφάσεις και οι σοβαρές κινήσεις. Και ο άνθρωπος αυτός δείχνει ότι μπορεί να φτιάξει πράγματα. Μην επηρεάζεσαι, Κυριάκη. Δοκίμασέ το να. Και εσύ έκανες λάθη που βγήκανε όλα τα μέσα που επηρέαζες και επιτεθήκανε τότε με τον πιο βρωμερό τρόπο σε έναν άνθρωπο που δεν έχει δώσει δικαιώματα από τη μία μεριά. Του κόβεις τώρα ορισμένα από τα προνόμια που είχε. Το δε σύστημα που κινείται γύρω από το κουμπάρο σου βαράει κατά αθών και κατά ανθρώπων που πρέπει να τους βαρέει, όποιον βρει μπροστά του. Και μεγαλοποιεί κάποια θέματα μόνο και μόνο για να γίνει αρεστός. Και μέσα σε αυτά που κάνει, κάνει και τα λάθη φυσικά, όπως ήταν το λάθος ότι ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ και γιος του μεγαλομετόχου μπήκε μέσα, λέει, και πήγε να δείρει τον παρατηρητή του αγώνα. Και ο άνθρωπος ήταν στην Αμερική. Μέχρι εκεί φτάσανε. Να προσπαθούνε από τη βιασύνη που είχαν να βγάλουν την είδηση. Ακούσα μια βλακεία και το γράψαν όλα τα site. Με αποτέλεσμα τώρα διοίκηση του ΠΑΟΚ να λέει ότι θα υποβάλει μηνύσεις και τα λοιπά. Εμείς εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα και κάποιοι από εμάς που ψηφίσανε και στηρίξανε τη Νέα Δημοκρατία έχουν απαιτήσει από την κυβέρνησή τους την απέτηση να είναι ένας κέρβερος δικαιοσύνης πάνω από τα κεφάλια μας σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή μας. Και ένα από αυτά είναι η διασκέδασή μας. Και η συμπάθεια που έχουμε στις ομάδες και στο ποδόσφαιρο. Δεν ζητάμε τίποτα, πρόεδρε. Τίποτα. Και να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Κούλιε. Βάτε το τραγούδι του Κούλιε. Απουσίες θα μην τροασημειώνουμε. Το τραγούδι του Κούλιε. Αυτό το καθιερώσουμε του Κούλιε. Να σου πω και κάτι άλλο. Τι θα έκανα εγώ. Κάνε δύο γκρουπ. Τις πολύ δυνατές ομάδες και τις λιγότερο δυνατές. Κάλεσε. Να το τραγουδάκι. Δηλαδή τώρα σηκάραμε πρωθυπουργό, δεν μας μιλάς. Θέλω την παρέμβασή σου. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Και πρέπει να επέμβεις. Να πάρεις αυτό το σύντεκνό σου που έβαλες υπουργό αθλητισμού και να καλέσεις τους πέντε μεγάλους προέδρους τους τρίτους των Αθηνών. Νάτος. Γεια σου Κούλη. Τους καλέσεις. Τους πέντε, μια επιτροπή και μια όλους τους άλλους. Και να τους μιλήσεις. Και να τους πεις ότι το μάτι και το αυτί σου θα είναι ο υπουργός αθλητισμού και πολιτισμού, αλλά και ότι ο ίδιος θα παρακολουθείς. Και οποιαδήποτε παρανομία θα παταχτεί. Δεν θέλουμε εμφύλιο. Ποδοσφαιρικό, μην πάει το μυαλό σας.
Δεν θέλουμε τον κόσμο στους δρόμους, καπνογόνα, μάτα στην νόμους και όλα τα συναφή. Θέλουμε να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα από δυνατές ομάδες που θα ανεβάσουν το επίπεδο της νεολαίας μας, θα ανεβάσουν το επίπεδο το δικό μας που κάνουμε αυτό, που κάνουμε να έχουμε μικρόφωνα, να έχουμε πένες, να έχουμε site και πάνω απ' όλα θα φτιάξουμε και την ελληνική κοινωνία, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Αν αυτό πάει καλά, αν σε αυτό μετά εφαρμόζονται οι νόμοι, το ίδιο καλά θα πηγαίνει και οι επιχειρήσεις, οι συγκοινωνίες, οι εφορίες, ο τρόπος που λειτουργεί ένα κράτος. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν. Ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Αλλά επειδή τα πράγματα είναι τεταμένα και τα κακομαθημένα φιλαράκια σου δεν μπορούν να σκεφτούν και να φανταστούν ότι μπήκε και ένας καινούριος στο κλαμπ και δικαιούται και αυτός κομμάτια από την πίτα, και επειδή το παρελθόν είναι τέτοιο που μας δίνει την εντύπωση ότι θα επιχειρήσουν πάλι τα ίδια, εμείς από σένα, από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον Φων Κυριάκο, όχι παρακαλάμε, όχι ζητάμε, απαιτούμε εσύ ο ίδιος να τους καλέσεις και έναν έναν αν θέλεις, για να μπορείς να τους το πείσεις αυτοί ότι πάνω απ' όλα είναι το κράτος και όποιος τα βάζει με το κράτος δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κερδίσει. Γιατί εσύ σαν μεγάλος επιχειρηματίας μπορείς να έχεις και 50 λαμόγια χρυσοπληρωμένα και 5 μπράβους, 10 και 20 τσινάρια τα οποία τα δωροδοκείς και έχεις μια κάστα από 50-100 άτομα που επηρεάζουν, αλλά από την άλλη μεριά εγώ είμαι το κράτος και εγώ έχω αστυνομία, έχω ΜΑΤ, έχω στρατό, έχω δημοσίους υπαλλήλους, έχω αεροπορία, έχω υποβρύχια, έχω τάγκς, έχω πλοία, και όποιος από εσάς όλους τους μεγαλοπακέτους νομίζει ότι μπορεί να βγει πάνω από το κράτος, θα του κόψω το κεφάλι. Είτε αυτός λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Μελισανίδης, είτε λέγεται Αλαφούζος. Όποιος κουνηθεί θα του κόψω τον κόλο. Η Ελλάδα πρέπει να ξεβρωμήσει και ο καθρέφτης της βρωμιάς είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκεί γίνονται μεγάλες, γιατί το ποδόσφαιρο έχει τα πολλά τα λεφτά, οι κομπίνες. Εκεί επηρεάζεται η μάζα, εκεί χαζεύουν οι νέοι, εκεί πάνε και πλακώνονται με τα ΜΑΤ, εκεί κινδυνεύουν ζωές. Η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη δεν θα δεχτεί ξανά αυτά που γινότανε. Δεν θέλω για καμία από τις ομάδες μας την οποιαδήποτε στήριξη και βοήθεια. Δεν θέλω όμως να γίνει αυτό, θέλω όμως να γίνει αυτό και στις ομάδες του Λεκανοπεδίου. Ωραία, καθαρά, με μια διαιτησία που θα έχει και τη βοήθεια των ξένων διαιτητών, με το ΒΑΡ που θα λύσει κάποια προβλήματα, μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα και να στρέψουμε για την νεολαία και να την κοιτάξουμε στα μάτια. Δέστε τι έγινε με το Γιαννούλη. Λυσάξαμε όλοι μας ένα αριστερό μπακ και ένα αριστερό μπακ, και εσύ είχες μπακάρα.
να βρούνε και έναν τρόπο να παίζουν περισσότερο Έλληνες μετά από συνενώσεις, γιατί αυτό απαγορεύεται δια νόμου να γίνει από τους νόμους της ΕΟΚ. Οι πρόεδροι όμως μόνοι τους μπορούν να συμφωνήσουν ότι 5 παίκτες τουλάχιστον Έλληνες θα πρέπει να παίζουν. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Έτσι λοιπόν, να κοιτάξεις πρόεδρε Φονκούλη, να τους μιλήσεις και τους κουμπαρέους σου και τους άλλους, και σαν δίκαιος διαιτητής, σαν ηγέτης του ελληνικού κράτους, να τους επιβάλλεις την νομιμότητα και να τους πεις ότι όποιος από σας προσπαθήσει να επηρεάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον τρόπο τον οποίο φαίνεται, το είδαμε αυτό με τον Γιώργο τον Σαββίδη, και όπως ορμήξανε πάνω, κάθονται ρε παιδί μου με το πιστόλι στο χέρι που λέμε, να πυροβολήσουν οποιοδήποτε ευκαιρία βρούνε. Τι πράγμα είναι αυτό? Έτσι γίνεται και στα άλλα τα κράτη? Γιατί δεν γινόταν αυτό μέχρι τώρα? Διάλειμμα, διάλειμμα. Εδώ είμαστε, είπε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Λίμπερο 107,4, 2-31-0, 2-87-8-8-8, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, εάν θέλετε να πείτε κάτι, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από τον πρόλογο που έκανε ο εκφωνητής. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Έχεις προβλήματα με τα λογιστικά σου βιβλία? Ψάχνεις κάποιον να τακτοποιήσει την επιχείρησή σου και ώρα να δουλεύουν ρολόι? Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Από λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων Linder, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ. Παρακαλώ. Καλημέρα Γιώργα. Καλώς τον, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά να έχουμε σε εμάς και στις οικογένειές μας και στις ομάδες μας. Και στις ομάδες μας και σε όλο τον κόσμο, υγεία και τίποτα παραπάνω, υγεία. Τα άλλα θα να περνάνε μόνο, είναι περαστικά. Τι έκανες αυτές τις μέρες? Κλαις και ζεις σαν τους παοξίδες εδώ πέρα, μα τι πάθαμε και μας κλέψανε και μας κάνανε και μας δείξανε. Τι να κάνω? Τι έκανες? Αν κλαις μαζί με τους παοξίδες που λένε ότι μας αδικήσανε, μας κάνανε. Δεν κλαίμε ρε Γιώργα, τι να κλαψουμε. Έτσι μπράβο. Λέγαμε κάποτε, τώρα τι να κλαψουμε άλλο. Εντάξει, λίγο στεναχωρηθήκαμε. Βέβαια θα στεναχωρηθείς ρε φίλε, είναι δυνατόν να μην στεναχωρηθείς? Ναι, για. Κάτι προχθές άκουσα και θα σε έπαιρνα και ξέχασα. Ναι. Γι' αυτό τον Ολυμπιακό είπες να ψηφίσουμε αν πρέπει να βγαίνει ή όχι. Ναι. Έτσι δεν είχες πει? Ναι. Εγώ προτείνω στο καρφί, Γιώργο. Καρφί, πώς έλεγε ένα δική να παπαζείς. Το καρφί να το βάλεις. Άστον δεν είναι. Δεν είναι. Τώρα ξέρεις τι τον παρακολουθάω. Βγαίνει σε άλλα κανάλια και το όλοι τον κάνουν πέρα. Ναι. Όλοι χαζάρε, Γιώργο. Όλο χαζάρε. Δεν είναι. Λοιπόν, αξιοπρέπει, δεν το κόβω για αξιοπρέπει. Εντάξει, όλοι έχουμε τις ομάδες μας, όλοι αγαπάμε τα αυτά μας, αλλά μέχρι εκεί ρε φίλε. Έχουμε τέσσερις θετικές και μία αρνητική ψήφος μέχρι τώρα για τον φίλο τον Πασχάλη. Μόνο η δικιά μου είναι αρνητική? Μέχρι στιγμής ναι. Έχει μία θετική. Εγώ έτσι τον κρίνω ρε παιδί μου, τι να σου. Ωραία, καλά τον κάνεις, κυνήγα τον. Τι τώρα μας έχει φάει την καρδιά με τον Ολυμπιακό. Εσύ πώς πέρασες, καλά? Εγώ πέρασα καλά, γιόρταζε η μανούλα μου και η κορούλα μου. Ναι, ξέρω, τα είπαμε, για και εμένα η γυναίκα μου εδώ, οικογενειακά να πούμε. Να τους χαιρόμαστε όλοι. Καθίσαμε και ενδεχομένως τώρα αυτή την εβδομάδα και την άλλη που, γιατί Σαββατοκύριακο δεν έχω εκπομπή, από το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάμε. Από το άλλο, ναι, ένα λιτοχωράκι θα το ρίξω ακόμα. Α, μπράβο, έχει κάνει λίγο ψυχρούλα τώρα. Εντάξει, πιο καλά είδα είναι. Είδα χθες το παιχνίδι, Γιώργο, είδα χθες, να μιλήσουμε και λίγο με την μπάλα. Ναι. Είδα χθες το παιχνίδι, να πούμε. Τι ομάδες είναι αυτές, Γιώργο? Τι μόλις, τι είναι αυτή? Εγώ αυτή να την έχω να την παίξω καθιστά, ρε Γιώργο. Εντάξει ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ είναι σε μεγαλύτερο. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα ίσια τον Άγιαξ. Μα δεν είναι ομάδες, ρε Γιώργο, δεν είναι ομάδες, δεν είναι. Δεν είδα κάτι το σπουδαίο.
Τι 3-0, αυτή που να φάει 13-0 έπρεπε να φάει. Με τέτοιο κόσμο, με τέτοιο αυτό, με τέτοια όδηση. Τι 3-0. Δεν αλλά είναι... πεις και άλλοι είναι για τα Γιούρια, αλλά τι να δεν κάνω. Δεν είναι και λίγο το 3-0. Δεν είναι λίγο. Δεν μπορείς όχι, έτσι. Αλλά... Ήτανε... Αυτή είναι επίπεδο γάμα κατηγορία, Γιώργο. Τι μόλτε. Έτσι την κόβω εγώ. Και αυτή ήταν και πρωταθλήτρια, ήταν, τι ήταν. Ε? Ναι, ναι, πρωταθλήτρια ήταν. Ναι, αλλά δεν μ' άρεσε. Εγώ είδα κλωστοσκούφι, δεν είδα μπάλα, δεν είδα τίποτα να πω. Φυσικά λίγο το δεύτερο είδα, δεν είδα πολύ. Εμείς είπα, ο Κάρα μας βλέπω, πρέπει να περάσουμε γιώργα. Άνετα κιόλα. Ναι, ανά τέτοια ομάδα θα είναι κι αυτή. Σαν ίδια, και... ίδια σχεδόν, λίγο σένα. Μπορεί, ίδια, άμπρα. Λίγο καλύτερη, λίγο χειρότερη από αυτές που είδες χθες. Έχει και έναν Έλλη Ελληνάκι έχει. Το ναι, βάζει. Έναν παίχτη. Που του δώσαμε από την κάτω 17-18 πότε ήταν. Τι το δώσαμε τώρα το δώσαμε. Ναι, νομίζω είχε ένα τραυματισμό και δεν θα είναι στην αποστολή. Α. Αλλά θα έρθει λέει και αυτός, δηλαδή τον αγώνα. Την άλλη Πέμπτη είναι το μάτς. Πρέπει να ηρεμήσει η ομάδα, να ξεκολλήσει από τον Άγιαξ. Είναι πλέον να παρελθόν ο Άγιαξ και από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε. Να... Είσαι σωστός γιατί διετέλεσες και είπαμε. Έκανες και στην ΠΑΕ, εσύ, δεν είσαι και, και στην ΠΑΕ έμουνα και στην ΚΑΕ. Αλλά έμουνα. Και ο αρχηγός μας, ο μεγάλος αυτός ο Ιβάν ο άνθρωπος. Μα μπήκε μέσα μετά αμέσως μετά. Είδες τη δήλωση έκανε στο τέλος. Εντάξει παιδιά όπως αυτό που λες και εσύ. Τελειώσαμε, ξεκινάμε παραπέρα. Να πάμε να περάσουμε στους ομίλους και να περάσουμε και ξέρεις, φίλε Γιώργη. Όταν μπαίνεις αμέσως μετά τον αγώνα, εγώ συνήθιζα να το αποφεύγω αυτό, γιατί αμέσως μετά τον αγώνα είναι τεταμένα τα, η κατάσταση, τα νεύρα είναι τσίτα και καμιά έτσι, φορά λες και πράγματα τα οποία μετανιώνεις την άλλη μέρα. Έτσι, είχε ακριβώς, την ψυχραιμία του ηγέτη, γιατί από αυτό το μάτσο πρόεδρος έχασε 30 εκατομμύρια. Έτσι, έπαθε και έμαθε κι αυτός. Γι' αυτό αλλά... έμαθε και έμαθε γενικά. Είχε τη δύναμη. Έτσι είναι. Είχε τη δύναμη και μπήκε. Έτσι. Και τους ηρέμησε και πάρα πολύ καλά έκανε. Έτσι και πρέπει να έκανε. Είναι ηγέτης. Αφού... Δεν ξέρω χθες, δεν τον είδα στην Παναγία σου Μελά. Ήταν να πάω εγώ χθες, δεν πήγα. Δεν ξέρω. Δεν τον είδα. Πήγε άραγε χθες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς πάντα πάει. Δεν νομίζω, γιατί δεν αν θα πήγαινε θα το βλέπαμε στα μέσα. Κάτι θα βλέπαμε, ναι. Ποιος λοιπόν, ξέρω, καλή συνέχεια να σε καλά, μου. Να σε καλά, γεια σου όλα και να πάνε καλά, να πάνε να κάνεις τις βουτσιές στο Λιτόχωρο και τα λέμε. Και θα ξεκουράζουμε. Και από το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ στην παρέα μας. Να σε καλά κι εσύ, γεια χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου φίλο Γιώργο. Χαίρετε, χαίρετε, χαιρετισμούς στην πανέμορφη Κατερίνη. Πάψε στην πανέμορφη. Λοιπόν, πάψε, στον πανέμορφο νομό Πιερίας. Και πλούσιο. Η Κατερίνη είναι, η πρωτεύουσα δεν είναι, εδώ έπρεπε να είναι χωράπια. Η πρωτεύουσα έπρεπε να είναι από τους πρόποδες του Ολύμπου μέχρι κάτω τα κάμπινγκ. Θα ήταν η καλύτερη πόλη της Ελλάδος. Και από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων που έχεις την τύχη να έχει σπίτι εκεί πέρα και να τα έχεις δει από κοντά όλα. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε... Σε καθαρά ποδοσφαιρική συζήτηση. Σε καθαρά ποδοσφαιρική συζήτηση. Είδες κανένα μάτσο χθες? Είδα την ΑΕΚ. Παίζει ΑΕΚ. Δεν βλεπότανε. Όρθια την κράτησε ο Μάνταλος που κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι να μην παίζει, να μην κάνει, να μην ράνει. Και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο την πρόκριση την έδωσε αυτός. Λοιπόν, αλλά δεν σε βλέπω... Σε τι θέση τον έβαλε Κώστα? Ε? Σε τι θέση τον έβαλε τον Μάνταλο? Τον έβαλε στη φυσιολογική του θέση. Πίσω από το center for. Μάλιστα. Σε ένα ρόλο for playmaker. Σοπα ρε, υπάρχει τέτοιος ρόλος? For ballander. Μάλιστα. Αυτός που παίζει πίσω από το, που παίζει πίσω από το ένα ή από τα δύο τα center for είναι αφενός τροφοδοτή αφετέρου
εκτελεί άμα του βγει η φάση. Δεν ήταν καλή λοιπόν η ΑΕΚ ή ξεχώρισες κάτι από τις μεταγραφές της καινούργιες κάποιους παίκτες που θα βελτιωθούν, γιατί δεν θα πάει έτσι. ΑΕΚ σίγουρα θα υπάρξει βελτίωση. Κακή εμφάνιση των, των δύο μπροστινών για δεύτερο παιχνίδι, ειδικά του ενός από την Ιταλία. Οι δύο ΙΧΑΠ είναι καλοί που πήρε, που παίζουν ανασταλτικοί. Αλλά η εμφάνιση ήταν απογοητευτική, ένα μάτσο χάλια. Και αν αυτοί που βγήκαν δύο φορές τέτ, δεν ήταν άπειροι, ίσως και να είχαμε αποκλεισμό και να γελούσαν τα κοκόρια. Γιατί όταν κερδίζεις εκτός έδρας 2-0 και αποκλείεσαι στο γήπεδό σου, είναι μη χειρότερα. Βέβαια το ντεζαμαντάζ είναι ότι παίζαν σε άδειο γήπεδο. Είναι ένα ντεζαμαντάζ αυτό, αλλά δεν αποτελείται. Γιατί, τι κάνατε πάλι. Είναι, δεν θυμάσαι με το... Δεν θυμάσαι με τον Άγιαξ που πετούσαν βόμβες μολότο. Με τον Άγιαξ πετάει, ρε, τι αλυταράδες είστε εσείς, ρε. Ρε, γιατί χαλάτε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή, είναι γενικό το κακό, το οποίο η βόμβα μολότο τώρα με τον καινούριο νόμο δεν είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα. Α. Κατάλαβες. Έχει μπουκα, μπαλαούρο δηλαδή. Είναι κακούργημα, όχι πλημέλημα. Δηλαδή όταν με πετάς βόμβα με βενζίνη, χειρότερα από το πιστόλι δεν είναι αυτό. Αφού πάσαμε κάποιοι. Τι πλημέλημα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω εγώ. Κακούργημα μέσα, τελείωνε. Λοιπόν, για να ξεβρωμίσει η πιάτσα. Αυτό το οποίο είπα, δεν ξέρω αν άκουσε τον πρόλογό μου, ότι πιστεύω και η γνώμη μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να καλέσει τους 4-5 μεγάλους και να τους κάνει συστάσεις, διότι το πρωτάθλημα που έρχεται ακούγονται πάρα πολλά, και όταν ακούγονται πάρα πολλά και λίγα να γίνουν είναι πολλά. Δηλαδή, ο Υπουργός Αθλητισμού, είναι δουλειά του Υπουργού Αθλητισμού. Και αν δεν το κάνει, έχει από πάνω μετά τον προϊστάμενο, τον Πρωθυπουργό, να τον αντικαταστήσει. Ναι, επειδή... Δεν είναι θέμα Πρωθυπουργού αυτό. Οι τέσσερις μεγάλοι είναι και μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Δηλαδή, Σαββίδης, Μελισανίδης, ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω ότι μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να τους την πει, ότι μάγκες από εδώ και πέρα αράχτε, παίξτε μπάλα και μην ασχολείστε με τίποτα παραπάνω, διότι βλέπω πόλεμο, ρε φίλε. Μα αυτό εξυπακούεται. Πρώτα ζούμε αυτό που κάνανε αμέσως, να κόψουν τα τηλεοπτικά από τις ομάδες και αυτό να το πάρουν τον Παναθηναϊκό κατευθείαν για να τον βουλέψουν με 5,5. Όχι, δεν πήραν τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επέλεξε να πάει στην Νόβα. Γιατί... Η Νόβα του είπε, εμείς σου δίνουμε αυτά τα λεφτά. Άμα θες, έλα, άμα θες πήγαινε σε άλλο κανάλι. Πες μου κάτι, κύριε Κώστα, επάνω σε αυτό που είπες. Πέρσι τον έδωσε 1.800 και φέτος τον δίνει 5,5 εκατομμύρια. Δεν σου προξενεί κάπως την προσοχή αυτή η κίνηση? Αυτά τα 5,5 εκατομμύρια που ακούστηκαν, εγώ δεν τα πιστεύω. Εσύ δεν τα πιστεύεις, αλλά έτσι γράφουν τα site. Δεν τα πιστεύω, γιατί εάν δίνει 5,5 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, που η Νόβα... Καλά κάνει και τα δίνει, κατά τη γνώμη μου. Η Νόβα... Μισό λεπτό, ο Ολυμπιακός πόσα παίρνει από την Νόβα? Είναι... Θα δούμε. Θα δούμε τι σύμβαση θα υπογράψει. Μα την έχει υπογράψει, ρε Κώστα, υπάρχει σύμβαση, μην με τρελαίνεις. Και η ΑΕΚ έχει. Από τη στιγμή που ασχολείται ο ιδιώτης, δεν μας πέφτει λόγος. Πώς δεν μας πέφτει λόγος, δεν πάει κάπου το δικό... Μισό λεπτό να σου το εξηγήσω όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει 8 εκατομμύρια με την ΟΒΑ. Η ΑΕΚ έχει 6 νομίζω. Πέρσι έδωσε στον Ολυμπιακό 1.780
και φέτος του δίνει 5,5. Δεν σου πάει κάτι το μυαλό, αφού αυτή είναι η αξία του Παναθηναϊκού, γιατί τον έδινε 1,5 εκατομμύριο πέρυσι και φέτος 5,5. Μήπως του κάτι έγινε εκεί, ώστε να μην ξεκρέμασε στο ΠΑΟΚ, λέω εγώ. Και το θεωρείς πολλά τα λεφτά που παίρνει ο Παναθηναϊκός όταν ο Ολυμπιακός παίρνει 8 και η ΑΕΚ παίρνει 6. Γιώργο, είναι ένα θέμα στο οποίο δεν έχω ειδικές γνώσεις για να μπορώ να σου απαντήσω. Δεν έχω ειδικές γνώσεις. Πετέρι του επιχειρήν. Εάν αυτοί είναι ιδιωτικό κανάλι, εάν αυτοί νομίζουν ότι δίνοντας αυτά τα λεφτά θα καλύψουν τη χασούρα και θα βγάλουν κέρδος, είναι δικό του θέμα. Αλλιώς ας μπουν μέσα, ρε Γιώργο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, το τώρα για παράδειγμα, ναι. Γνωρίζω ότι ο ΠΑΟΚ με κάποιες άλλες ομάδες τους παίρνει το Open. Το Open είναι ιδιωτικό κανάλι. Κάνει αυτή την κίνηση και πιστεύει ότι δεν θα μπει μέσα. Δεν θέλω η έρθρε, παιδί μου, να παίρνει ομάδες. Δεν θέλω. Γενικά όχι τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ακή. Δεν θέλω. Μάλιστα. Δεν θέλεις, αλλά δεν το εξηγείς γιατί. Γιατί σε θυμάμαι πέρσι όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου έλεγες, α, Γιώργο, σήμερα θα ράξω, θα δω Άρης Ολυμπιακός, το έχει ΕΡΤ. Σήμερα θα ράξω, θα δω Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το έχει ΕΡΤ. Δεν θα τρέξω μες στο κρύο, μες στο αυτό και μέσα εκεί πέρα που με πιάνουν κεφάλι και δεν μπορώ να δω. Και τώρα μου λες δεν θέλω. Πέρσι ήθελες. Όχι, δεν ήθελα. Απλά έλεγα ότι μια και το μεταδίδει στο σπίτι θα καθίσω να το δω. Γιατί και το παγκόσμιο κύπελο και το παγκόσμιο κύπελο που το μετέβηβε η τηλεόραση, κάθομαι και το βλέπω μόνος μου. Και όταν ήταν εδώ η σχολημένη γυναίκα μου και τα παιδιά, την έλεγα πάρ' τα παιδιά και πήγαινε στη μάνα σου. Κι ας είμαι μόνο. Έλεγες τέτοια πράγματα, ρε Κώστα. Έλεγα, τι να κάνουμε τώρα. Να μην έχουμε και ένα κουσούρι. Λέω, την έλεγα. Αλλά δεν θέλεις η Έρτνα που είχε αγοράσει, ζούμε τον ΠΑΟΚ. Μου είναι αρκετά αυτά που δείχνει και το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, ναι. Και που θα δείξει το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ και που θα δείξει τους αγώνες της Ευρώπης. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, μου είναι αρκετά. Δεν μπορώ να καθήλω. Εγώ, να ξέρεις ότι με 10 ευρώ το μήνα λόγω του ότι είμαι συνταξιούχος του ΟΤΕ, μπορώ να βάλω Κοσμοτέ. Μα δεν βάζω, γιατί έχω και το κόλλημα με τον κινηματογράφο και δεν θα βγαίνω σπίτι, θα γίνω από το σπίτι, θα γίνω φυτό και δεν το θέλω και δεν το βάζω. Τι να κάνουμε τώρα, είναι θέμα επιλογών. Θέλω να βγαίνω έξω. Αυτό το ρημάδι το Κοσμοτέ έχει ντοκιμαντέρ, έχει το ένα, έχει το άλλο. Θα με καθυλώσει. Και το αποφεύγω. Αλλά άσε να μπω στο κυρίως θέμα. Πάμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δείχνει, όχι δείχνει, είναι μία σκάλα επάνω από όλες τις άλλες ομάδες. Και από τον Ολυμπιακό λες. Από όλες τις άλλες ομάδες. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν θα αρχίσει, δηλαδή βάσει αυτών που είδαμε μέχρι τώρα. Ναι. Και αυτό είναι ένας μεγάλος άθλος, γιατί είναι ομάδα με νέα φιλοσοφία εδώ και 1,5 μήνα. Την 1η Ιουλίου ανέλαβε ο καινούριος ο προπονητής. Και ήταν, επειδή λένε ουδέν κακόν αμυγές καλού οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, που σημαίνει κάθε εμπόδιο σε καλό, ήταν
ευχής έργο που σηκώθηκε και έφυγε και ο Ρουμάνος και ο Σέρβος ο ποδοσφαιριστής. Ο Πριγιόβιτς. Ναι. Και γιατί όλη η ομάδα έπαιζε για αυτόν. Λοιπόν, γιατί τώρα βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ έγινε πολύ συλλεκτική ομάδα. Όλοι οι παίκτες συμμετέχουν στην παραγωγή, όχι μόνο στην άμυνα, και στην παραγωγικότητα του παιχνιδιού. Επίσης, ο νέος προπονητής έχει εμφυσίσει άλλο πιο μοντέρνο τρόπο ποδοσφαίρου από ότι ο Ρουμάνος, διότι ο Ρουμάνος ήταν προβλέψιμος και γνώριζε σε φύση εξ αρχής ότι θα βγάλει το Συρίγο, τον Παπαδόπουλο και τον Χατζηγιοβάνη και θα βάλει τους άλλους. Ήταν αυτό εδώ πέρα κλισέ πλέον. Λοιπόν, με τον καινούριο τον προπονητή η ομάδα απελευθερώθηκε. Και θα δούμε ποδόσφαιρο υψηλών προδιαγραφών. Εγώ πλέον. Γιατί τώρα συμφωνώ μαζί σου, μου λες. Τι? Εγώ γιατί συμφωνώ μαζί σου. Γιατί βλέπεις ότι αυτά που λέω έχουν κάποια βάση. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ μεταγραφές. Χρειάζεται δυνάμωμα και πού. Συμπληρωματικές. Ναι, συμπλήρωμα, εντάξει, σίγουρα. Τι... Μα και η Μπαρτσελώνα χρειάζεται. Μπράβο. Μεταγραφές. Μα μου λες αν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τώρα. Είναι... Πάντα χρειάζονται μεταγραφές. Πάντα υπάρχουν καλύτεροι παίκτες από αυτούς που έχεις. Μα και η Μπαρτσελώνα χρειάζεται ναι. Μεταγραφές. Και η Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Μάντσεστερ Σίτι. Και η Παρίς Σεν Ζερμέν. Που είναι τα μεγάλα κλαμπ. Και αυτοί χρειάζονται μεταγραφές. Δεν θα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ είναι, υπάρχει το financial, πώς το λένε αυτό που... Financial fair play. Ναι, που σε περιορίζει. Λόγω χάρη η Liverpool και η Chelsea δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν μεταγραφές που παίξαν στον τελικό, ο οποίος ήταν ένας φοβερός τελικός. Που πήγε στην παράταση 1-1, μετά 2-2, πήγε στην παράταση και μετά κρίθηκε στα πέναλτι. Ποιος τον πήρε? Το πήρε η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, πού έγινε, στην Τουρκία νομίζω έγινε αυτό. Ε? Στην Τουρκία έγινε. Ναι. Νομίζω στην Τουρκία έγινε. Με γυναίκα διαιτητή και Λάιτσμαν. Γυναίκες. Το είδες ρε σκύλε. Πώς δεν το είδα. Α. Μα τα χάνω αυτά ρε Γιώργο. Ήταν καλή η διατησία. Εξαιρετική. Και εκτός αυτό... παίχθηκε ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, δύο ταχύτητες επάνω. Από αυτό που είδαμε, από αυτόν τον Άγιαξ που είδαμε και τον παρμονάσαμε. Δύο ταχύτητες επάνω. Διότι ο Άγιαξ αυτήν τη στιγμή έχει χάσει τον De Jong και τον De Ligt, τους πούλησε 150 εκατομμύρια και άλλο 80 εκατομμύρια πούλησε αυτόν τον Van de Meek και πήρε 230 εκατομμύρια. Λοιπόν, όμως η ομάδα αυτή είναι από πιτσιρικάδες. Αποτελείται από πιτσιρικάδες. Μέχρι να φτάσει στο σημείο αυτή η ομάδα να δέσει και να αποκτήσει την εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρική αλητεία των Ιταλών, για παράδειγμα, φέρνω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Εμείς τους θαυμάσαμε, εντάξει, ωραία και καλά. Αλλά οι άλλοι τώρα είναι μία σκάλα επάνω από αυτούς. Ανεξάρτητα αν πέρσι μας εντυπωσιάσανε, γιατί τόσο η Ρεάλ όσο και η Γιουβέντους ήταν σαν κάτω τους. Κωστά, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια των παικτών
της Ρεάλ Μαδρίτης, των Ισπανών, των Άγγλων, των Γάλλων, των Γερμανών σε ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο, με αποτέλεσμα οι ομάδες να είναι καταποντημένες όταν θα φτάσουν τον Απρίλιο να δώσουν τους τελευταίους αγώνες. Αυτοί έχουν οι Ολλανδοί ένα πρωτάθλημα πολύ light, με τεράστια διαφορά των 2-3 πρώτων ομάδων από τις άλλες τις οποίες τις έχουν για προπόνηση, με αποτέλεσμα φρέσκοι και δυνατοί να μπαίνουν στους τελευταίους αγώνες και να εντυπωσιάζουν. Άμα τον βάλεις τώρα τον Άγιαξ να παίξει με την Τζέλσι ή με τη Λίβερπουλ ή με τη Μάντσεστερ, θα φάει 5. Αυτό σου λέω. Ναι, συμφωνώ μαζί σου και το εξηγώ κιόλας. Και εκτός αυτού, να ξέρεις ένα πράγμα. Δεν δέχομαι εγώ την καταπώνηση σε παίκτες που παίρνουν 30 εκατομμύρια το χρόνο, 15 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή είναι η δουλειά σου. Είναι η δουλειά μου, αλλά γι' αυτό είναι και οι δυνάμεις μου. Δηλαδή τα παίζω 70 αγώνες του χρόνου, δεν μπορεί να μου λες δεν δέχομαι την καταπώνηση. Πώς θα γίνει, ρε μεγάλε? Δεν παίζουν όλοι οι παίκτες 70 αγώνες. Αυτοί παίζουν. Έχεις δει καμιά φορά να μην παίζουν Μέση ή ο Ρονάλντο, να δύο μεγάλες? Έχουν μεγάλο ρόστερ. Έχουν μεγάλο ρόστερ και οφείλουν να προστατεύονται. Έχουν ειδικά μηχανήματα και τους λένε τους υπευθύνους, κύριοι. Κώστα, δεν υπάρχουν αυτά που λες στην Ευρώπη. Ο παίκτης θα παίξει μέχρι να του βγει η ψυχή. Δεν έχει rotation. Τους βλέπεις και το καλοκαίρι που δίνουν τους αγώνες σε Κίνες και σε Αμερικές και σε κράτη Σιγκαπούρες και τα λοιπά, που πάνε και κάνουν αγώνες επίδειξης. Ακόμα και εκεί παίζουν οι μεγάλοι παίκτες. Και αυτό να το δεχθώ, και κάνουν ειδική διατροφή. Έγινε. Λοιπόν, και επειδή κάνουν δική μας, τι κάνουνε? Αγκινάρες τρώνε. Ειδική διατροφή. Παπά. Κάνουν ειδική διατροφή και περνάνε από ειδικά προγράμματα. Τα οποία εμείς είμαστε πίσω ακόμα. Επονίδιστε. Εμείς είμαστε πίσω ακόμα, Γιώργο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκριθούμε με αυτά τα κλαμπ. Σιγάρε, να μην μπορούμε να συγκριθούμε στο φαγητό τώρα. Πλάκα μου κάνεις, ρε Κώστα. Στα πάντα. Αυτή είναι μπροστά. Ναι, είναι μπροστά και εμείς ακολουθούμε. Τι πίνεις εσύ? Carnation. Φέρε και εμένα δύο μπουκάλια. Έτσι είναι, ρε Κώστα. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε στο επίπεδο, διότι αγοράζουν ό,τι καλό υπάρχει στον κόσμο. Δεν εσύ, είναι μόνο. Τι είναι? Δεν είναι. Ό,τι καλύτερο προσφέρεται για να σου παράξει υψηλού επίπεδου προϊόν, το διαθέτουμε. Αυτό είναι φτηνό όμως, που μπορεί να το πάρει όλος ο κόσμος. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις τη μεσημβρία. Αυτοί έχουν 10 μεσημβρίες αντίστοιχες. Κώστα, έλα. Φιλιά. Γεννάσαι καλά. Γεια σου. Θέλεις να έχεις ηρεμία και γαλήνη σπίτι σου? Άσε τα φορολογικά στους ειδικούς. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Ρυθμίσεις χρεών, εξοδικαστικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρους Νίκη 3, τηλέφωνο 2310-222-216 και στο Πολύχαστρο Κιλκής Θερμοπυλών 19, 2343-023-900. Κοσμήματα Τζίτζιλα, Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της χρονιάς μας, της καλοκαιρινής σεζόν, το τελευταίο της πρωινής ζώνης, όπου με πολύ επιμέλεια και με πολύ μεράκι αναπλήρωσα κενά φίλων
και συναδέλφων εδώ στο λίμπερο της καρδιάς μας. Μεγάλη προσπάθεια για να ξεχαστεί ο Άγιαξ, γράφει το site ΠΑΟΚ 24. Από το πρωί της Τετάρτης και μετά το σοκ. Ήτανε σοκ όπως και να το κάνουμε. Ήτανε σοκ διότι ο τρόπος ο οποίος έχασε ο ΠΑΟΚ, τα πέναλτι τα τρία τα συνεχόμενα, τα σφυρίγματα τα συνεχόμενα, ο τρόπος που έπαιξε ο διαιτητής και έδειξε τη συμπάθειά του και την προσπάθεια που έκανε ώστε να προκριθεί ο Έαντας, ήταν ένα σοκ. Ενός τέτοιου αποτελέσματος μετά από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια κόντρα σε αυτούς τους αντιπάλους, ένα πράγμα βρίσκεται στο μυαλό του των ανθρώπων του δικεφάλου. Οι παίκτες πρέπει να αδειάσουν ψυχολογικά, δεν πρέπει να αδειάσουν ψυχολογικά μετά από ένα τέτοιο αποκλεισμό. Αυτό λέγεται συνέχεια από όλους τους ανθρώπους της τεχνικής ηγεσίας και από αύριο, που από αύριο ξεκινούν, από σήμερα δηλαδή, προστασία με το ψυχολογικό κομμάτι. Προσπάθεια και προετοιμασία για να φτιάξουν το ψυχολογικό κομμάτι της ομάδος. Πάμε στο κέντρο που είναι γεμάτο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς μου. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Σκατζόχυρε. Σκατζοχυράκο μου. Καλώς το. Καλώς το κορίτσι μου. Καλώς το παιδί μου. Τι κάνεις. Σε ανέφερα στην αρχή της, του προλόγου μου, τη συζήτηση που είχαμε, χρόνια πολλά και στη μανούλα σου. Τι είπατε. Ήταν ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Εχθές μίλησα με το παιδί μου, το κοριτσάκι μας, την Αποστολίτσα, η οποία όργωσε πραγματικά τα παραθεριστικά μέρη που υπάρχουν και γυρίζει γεμάτη στις μπαταρίες και ετοιμάζεται για τα καινούργια σχέδια στο, μέσα στο καλοκαίρι που έμεινε, το φθινόπωρο. Δεν παραβλέπουμε το φθινόπωρο. Πολύ ωραία τα λέτε, γιατί εμείς είμαστε ρομαντικοί τύποι και αγαπάμε το φθινόπωρο. Λιώνω για φθινόπωρο. Πεθαίνω. Πώς πέρασες, Αστέρι μου? Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους τους Έλληνες και κυρίως σε εσάς και την οικογένειά σας. Γνωρίζω καλά ότι και η κόρη και η μητέρα σας χθες είχαν και εκείνες την τιμητική τους. Βεβαίως. Ήταν ένα πολύ, πολύ ωραίο καλοκαίρι, ιδιαίτερο καλοκαίρι, γεμάτες οι μπαταρίες. Από την επόμενη εβδομάδα ξανά μπαίνουμε στην μάχη της καθημερινότητας με πολύ διάθεση, πολύ δύναμη. Δεν θα σας αφήσω να πάρετε ανάσα φέτος, δεν θα λείψω ούτε στιγμή. Θα είμαι εκεί να σχολιάζουμε Παπάς. Την αθλητική και την ευρύτερη επικαιρότητα όσον αφορά την καθημερινότητά μας. Όχι, το εννοώ. Γιατί να μην το εννοώ? Μετά από αυτό το παιχνίδι προχθές, δεν το συζητώ. Έχουμε να δούμε φέτος απίστευτα πράγματα. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Οπότε καμία διάθεση για ξεφούσκωμα ούτε από τον κόσμο, ούτε από τους παίκτες, ούτε από εμάς που θα είμαστε εκεί να τα σχολιάζουμε. Μάλιστα. Δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε εδώ και σκατζόχυρο, ο οποίος. Πια είδες κανένα ματσάκι? Είδα. Μπόρεσα να δω προχθές το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πολύ εκνευρισμένη φυσικά. Έκλεισα την τηλεόραση. Θεωρώ όπως όλος ο κόσμος ότι ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν, όχι μόνο στη δική μας μικρή Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Ο δυνατός είναι πάντα δυνατός. Έτσι. Και θα μεταχειριστεί όλα του τα μέσα και εμείς οι οποίοι ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ όπως αυτό που είναι της UEFA και του Champions League, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, γιατί είμαστε σαν αυτούς που παρακαλάνε να, επειδή πιάσανε 5 φράγκα, να τους βάλουν να μπουν σε ένα κλαμπ τένις που είναι κλειστό και εκεί πέρα μπαίνουν μόνο οι καθαροκυλιές, και αν δεν δείξεις δυναμική και οργάνωση δεν σε βάζουν μέσα σε αυτό το κλαμπ. Νομίζω ότι όταν έφτασε η ώρα να διαλέξει ο διαιτητής να δώσει κάποια σφυρίγματα, με πολύ χαρά τα έδωσε στον Άγιαξ που είναι σε αυτό το κλαμπ εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Θέλω το σχολιάσω επάνω σε αυτό. Ένα κλαμπ το οποίο θεωρώ όμως ότι είδε να πάω να δίνει τα διαπιστευτήριά του, να ναι. ανοίγει δειλά-δειλά την πόρτα, να αξίζει το σεβασμό και την αναγνώριση. Βεβαίως. Στην αρχή της χρονιάς, πριν ακόμα η ομάδα καλά-καλά πατήσει τα πόδια της, μια προετοιμασία που όπως ξέρουμε πολύ καλά την τελευταία στιγμή είχε τα θέματα της εξαιτίας της αλλαγής του προπονητή της ομάδας. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Νομίζω με πολύ μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα παρακολουθούμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση θα πρέπει οι παίκτες να μπουν σε αυτά. Γιατί κατάλαβαν ότι μπορούν να κοιτάξουν κατάματα μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και να την αντιμετωπίσουν στα ίσα. Δεν το γνώριζαν φαντάζομαι ούτε και αυτοί πριν το προχθεσινό παιχνίδι. Γιατί δώσαν ένα υπέροχο παιχνίδι μέσα στην Τούμπα, αλλά προχθές ήταν νομίζω μακράν το καλύτερο που θα μπορούσαν να αποδώσουν. Και φυσικά μια Ελλάδα που τους περιμένει για να σαρώσουν άλλη μια χρονιά. Είσαι στο σπίτι, Αποστολίτσα? Είμαι στο σπίτι, ναι. Περίμενε στη γραμμή σου για να αποχαιρετήσουμε και μαζί τον κόσμο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μας έπεσε. Ρε φίλε, να περιμένεις λιγάκι, δύο λεπτά. Σκατζόγυρος μιλάει. Ορίστε ο επόμενος. Έλα Γιώργο. Καλημέρα Μενώτη σας. Εδώ. Καλώς τον κύριο Μενώτη. Έχει και εσύ με λες και κύριο να πούμε το με κάνεις εσύ στο τέλος και κερί και λιμπάνι. Μη με λες κύριο, με ξενερώνεις. Έγινε, γεια σου Μενωτάκο. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τα φιλιά μου και στην Αποστολία. Χάρηκα που την άκουσα τώρα στην Ήρυδα. Άσε τα σχατζόχερο και αυτά, δεν τα γουστάρουμε. Ήρυδα, Ήρυδα, το θυμάται, θα τρελαστώ. Στην Ήρυδα, είπαμε, στην Ήρυδα. Με αυτό το όνομα θα βγαίνει τώρα. Λοιπόν, Ήρυδα. Ναι, 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 Ήρυδα, αφού τη δώσαμε όνομα τώρα. Τελείωσε, πια δεν υπάρχει το σχατζόχερο. Τα παλιά τελειώσαν, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Άγιαξ ήταν μια στενάχωρη παρένθεση. Φάνηκε ότι θέλαν τον Άγιαξ, ήταν καθαρό ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, ευρωπαϊκό παιχνίδι τέτοιο επίπεδου προκριματικά της Champions League να δίνει σε μια ομάδα στη μέτρα του αλλονού 3 πέναλτι μόνο και μόνο για να περάσει. Εντάξει, αυτό είναι και ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι πολλά. Δηλαδή δείχνει πολλά πράγματα ότι πάω, δεν σε αφήνουμε να πεις, προηγούνται άλλοι. Και έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι οι νόμοι. Γιατί οι άγραφοι. Ναι ρε παιδί, είναι οι νόμοι άγραφοι και ξέρουν από την Ευρώπη. Τι έβαλε εσένα και αφήσει απ' έξω τον Άγιαξ, πλάκα μου κάνεις τώρα εκεί που θα χρειαστεί. Δεν αυτό, μα και ξέρουν ρε παιδί μου και στην Ευρώπη και η UEFA και η FIFA ξέρουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο τι παρασκήνιο υπάρχει και σου λέει ρε πάω να πούμε. Εδώ πέρα εμείς για να σε καθιερώσουμε στην Ευρώπη πρέπει να πας στο παρασκήνιο της Αθήνας που σε τρώει μια ζωή. Το ξέρουν και αυτοί. Οπότε σου λέει τώρα να σε βάλουμε με τη μία στα σαλόνια, μετά μπορεί να εξαφανιστείς, να σε χάσουμε και να σε δούμε μετά από 34 χρόνια. Και να κάνουμε ζημιά στον Άγιαξ ο οποίος έχει παρουσία συνεχόμενη. Ναι, τώρα για να κάνεις εσύ ένα μπαμ που το έκανες στο μπαμ, σου λέει καθιερώσε πρώτα στη Χαβούζα. Καθιερώσε ρε παιδί, το ξέρουν και οι ίδιοι, αφού ξέρουν πως παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μετά να πούμε, αφού καθιερωθείς, θα σε βάλουμε και εμείς στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αλλά εντάξει. Μέχρι εκεί, βλέπεις να πούμε, έχω συνέχεια αντιστάσεις. Πρέπει να φάω χαβούζα, πρέπει να φάω το κατεστημένο της Ευρώπης να τους δείξω ότι την τρώω τη χαβούζα και είμαι το νούμερο ένα στην Ελλάδα για να με πούνε World Cup, έλα και στην Ευρώπη και παίξε μας μπάλα, να μας τρελάνεις, να μας παλαβώσεις, να μας πάρεις τα μυαλά όπως έκανες και στην Ελλάδα. Αλλά αυτό θέλει το χρόνο του. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε, ήταν πολύ άσχημο αυτό. Μπράβο. Αφού όταν έγινε, ακούς Γιώργο, όταν έγινε και η κλήρωση και είπαμε όχι την τρέλα μου με τον Άγιαξ. Όλος ο Άγιαξ έλεγε όχι ρε με τον ΠΑΟΚ να πούμε. Και αυτοί τρελαθήκαν, σου λέει τι αναποδιά αυτή. Σου λέει εδώ πέρα θα σκοτωθούμε, θα πάμε τα μουστάκια μας, θα πάμε τα μυαλά μας, θα χαζέψουμε πάλι να πούμε. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Και όπως και έγινε να πούμε. Ο ΠΑΟΚ είδε τον Άγιαξ στα αίσια, έδειξε τη δυναμική του, το είδε αυτό το μάτι. Με Νοτάκο φτάνουμε στο τέλος ή έχω κανένα δυο γραμμές ακόμα, τελείωσε το. Να το τελειώσω τέλος πάντων. Η ομάδα πιστεύω ότι θα πάει καλά. Στο πρωτάθλημα πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αν και θα είναι πολύ πιο δύσκολο από θα είναι πέρυσι. Δύσκολο εφέτος, ναι. Πολύ πιο δύσκολο, ρε παιδί. Πάλι αυτό το παρασκήνιο, ρε Γιώργο, είναι ο κόμπος του Βορρά και του Παοξή, να πούμε. Αυτό είναι που μας τρώει μια ζωή. Είναι το παρασκήνιο της Αθήνας. Τα έχουν όλα τα μέσα εκεί πέρα, όλες τις εξουσίες εκεί πέρα. Και ακολουθώ αυτούς τι θα πούν αυτοί. Και οπότε εκ των πραγμάτων. Εδώ πήγανε με το ζόρι να βάλουν ότι μπήκε ο Γιώργος να δίνει το διαιτητήρε.
Βρεθεί τώρα τα βαπτίζουν τα ψάρια κρέατα. Έτσι τα ακριβώς. Τα μαρούλια, όπως γουσάρα τα βαπτίζουν. Δεν μπόρεσε εδώ πέρα. Θα σε βγάλουν και τρελό να πούμε. Μενοτάκο μου, σε αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά, να περνάς όμορφα. Το άλλο Σαββάτο είμαστε εδώ πέρα. Θα είναι και η αποστολή. 11 η ώρα να ξεκινήσουμε το καλοκαιρινό καινούριο πρόγραμμα, να ακολουθήσει το φθινοπορεινό και να πάμε εν μέσω χειροκροτημάτων για τα Χριστούγεννα. Να σε καλά, χαιρετισμού στην οικογένειά σου. Πάμε στην τελευταία γραμμή, ορίστε. Έλα γέροντά μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλό στο να τον Νίκο, καλό στο μορφόπεδο, τον κούκλο από τα Γιάννητσά. Καταρχήν χρόνια πολλά και εύχομαι... Καλημέρα γλυκιά μου, τι κάνεις. Είμαι καλά, Έλα. Εύχομαι η πλατιτέρα των ουρανών να μας σκεπάζει με την αγάπη της, να μας δίνει υγεία και τύχη, γιατί όλοι μας τη χρειαζόμαστε σε όλους τους τομείς. Και στη δουλειά και στο σπίτι και παντού. Υγεία! Τι κάνετε? Τι γίνεται? Έχουμε γεμάτη δύναμη και διάθεση για δημιουργία. Τρεις μήνες διακοπές έκανε ο Σκατζόχυρος. Δεν μπορούσα να τη μαζέψω φέτος. Που σε βλέπω και σε χαίρομαι που κάνεις τα ταξίδια από εδώ και από εκεί και σε χαίρομαι πραγματικά, γιατί ξέρω τι είναι να ταξιδεύεις. Εύχομαι η καινούργια σεζόν που θα έρθει να σε βρει ανανεωμένη και με καλύτερες ιδέες, ούτως ώστε να μας περνάς και μας κάποια μηνύματα, ας πούμε, με τα νιάτα σου και με την δροσιά σου, για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε και καλύτερες εκπομπές. Στάθηκα τυχερή και ευλογημένη φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή. Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα, ξεκουράστηκα πραγματικά και έκανα, νομίζω, αρκετά βήματα πρόοδου στις σπουδές μου. Κλείνω υποθέσεις που με έτσι ταλαιπώρησαν δημιουργικά αυτά τα χρόνια, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τις εξαργυρώσω, Νικό. Μακάρι, εύχομαι για όλους υγεία και τύχη και να είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτή τη χρονιά. Εγώ πάντως προσωπικά σου το εύχομαι, γιατί πιστεύω ότι το αξίζεις, όχι λόγια. Αν είχες κάποια ψευγάρια σίγουρα θα στα λέγαμε, σαν μεγαλύτερη για να τα διορθώσεις. Αλλά νομίζω ότι, ρε φίλε, είσαι ένα παιδί πραγματικά διαμάντη και τέτοια παιδιά νομίζω ότι πρέπει να ανεβαίνουν και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Σίγουρα θα μου τα λέγατε. Πρώτος και καλύτερος ο αρχηγός εκεί. Για να περάσουμε... Έβγαλε μια γκρίνια, έβγαλε μια μοίρα. Φέτος έβγαλα. Μου φύγε... Ναι, έβγαλα! Παράπονο! Δίκιο είχε όλα τα δίκια του κόσμου. Αλλά επειδή ξέρω αυτό το παιδί είναι κοντά μου, πάει εδώ αρκετά χρόνια... Ξέρω τον αγώνα που έχει κάνει. Νομίζω ότι όχι μόνο έπρεπε, επιβαλότανε μια χαλαρότητα ώστε να κοιτάξει, να γεμίσει τις μπαταρίες. Ήταν πολύ φορτισμένες, πολύ αγωνία, πολύ τρέξιμο και μέσα σε όλα αυτά και δουλειά πολύ, για να μπορέσει να πετύχει αυτά που πρέπει να πετύχει ένας νέος σήμερα στην τόσο δύσκολη εποχή που ζούμε. Νίκο, για να το κλείσουμε, ναι. Μάριος Ασλαμάς ετοιμάζεται να ορμήξει. Για να το κλείσουμε σιγά σιγά, θέλω να μου πεις, όπως είδες την ομάδα, να μην πέσουμε πάλι σε αυτό, τα είπαμε και με τον Σκατζόχυρο προηγούμενα, και να κλεγόμαστε, ήταν το κλαμπ εκεί για να μπεις, θέλει προσπάθεια και όταν θα χρειαστούν και τρία σφυρίγματα θα το πάρει ο Άγιαξ, δεν τα πάρεις εσύ. Αυτό το ΠΑΟΚ που είδες, χρειάζεται και πού χρειάζεται ενίσχυση? Κέντρο. Καταρχήν πρώτα... Κέντρο φωνάζει ο Σκατζόχυρος. Καταρχήν φίλε Γιώργο, για να μπορέσει κάποιος να μπορέσει να περάσει τέτοιες ομάδες που είναι αλφα κλάς, θα πρέπει να συνωμοτήσει και λίγο το σύμπαν, θα πρέπει να είναι όλα άρτια, θα πρέπει να έχεις και την τύχη, αλλά θα πρέπει και εσύ από τη δικιά σου πλευρά να μην κάνεις λάθη. Ναι ρε φίλε, αλήθεια... το ταγάρι τώρα πάει και κάνει πέναλτι στο 1-0 χωρίς λόγο. Και το δεύτερο το πέναλτι, εντάξει, το τρίτο και εκείνο παρατραβηγμένο. Δηλαδή γίνανε λάθη. Και κάποια από τα λάθη, όταν η άλλη ομάδα έχει συνεχόμενη την μπάλα, έφυγε.
Η Αποστολή έπεσε. Έλα, έλα, ο Σκατζόχυρος έπεσε. Έλα, έλα Νίκο. Και όταν η άλλη ομάδα έχει συνεχόμενη υπεροχή, όπως έγινε ο ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ πέρσι, πολλά, όλα τα όλες οι ευκαιρίες που γινόταν, αλλά στο τέλος κάποια έμπαινε, γιατί είχε στην υπεροχή. Έτσι και προχθές μας είχαν υπεροχή. Κάποιες λεπτομέρειες θα ήταν και δικές τους. Και αν έβγαζε ένα μπίσεσβαρ από τη μέση, ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε σε ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα να διακριθεί. Αν είχες 4-5 μπίσεσβαρ, με αυτή την απόδοση θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μόνο στο άλλο. Κοίταξε φίλε. Και ο τερματοφύλακας ο Πασχαλάκης, εξαιρετικός. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε καταλαγιάζοντας η σκόνη πλέον αυτού του μεγάλου μάτς, είναι να μας βρει όλους να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική. Εντάξει, η διαιτησία έχει παίξει το δικό της ρόλο, έδωσε τα περισσότερα σπόρια ας πούμε στον δυνατό. Την ώρα που θα έπρεπε να σταθεί στα πόδια της δεν στάθηκε στα πόδια της, λύγησε η διαιτησία. Από εκεί και πέρα όμως και εμείς σαν ομάδα θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Θα πρέπει να δούμε πού υστερήσαμε εμείς σε όλο το κομμάτι, γιατί έχουμε υστερήσει και εμείς κάπου. Λοιπόν, και να γίνουμε σοφότεροι στους επόμενους αγώνες. Αυτό που θέλω να πω, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι όλες οι ομάδες, επειδή στην Ελλάδα μένεται ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των μεγάλων οικογενειών και εμείς γινόμαστε οπαδοί στρατιώτες αυτών των οικογενειών, θα πρέπει τουλάχιστον όσοι έχουν μυαλό στο κεφάλι τους να σκεφτούν ότι σε αυτό το καράβι της Ευρώπης είμαστε όλοι μαζί επάνω. Το ότι μας πάσανε από αυτό το καράβι τα κουπιά του Ατρομήτου ή του Άρη που αποκλείστηκαν είναι ζημιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εάν θέλουμε τις ομάδες μας να παίζουν στην Ευρώπη, να διακρίνονται και να έρχονται ποδοσφαιριστές αξίας, γιατί αν οι ομάδες μας καταντήσουν να πέσουν στα τάρταρα της Ευρώπης, τότε θα παίζουμε με 37χρονους και 38χρονους στη Super League και το ποδόσφαιρό μας θα καταντήσει όχι ερασιτεχνικό, ούτε οι ψαράδες της Ιρλανδίας και της Ισλανδίας δεν θα παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει ομοψυχία και όχι να χαιρόμαστε με την καταστροφή του άλλου. Είδαμε όλοι μας εχθές ότι ο Άρης έδωσε την ψυχούλα του για να μπορέσει να κρατήσει την ομάδα στην Ευρώπη, δεν τα κατάφερε. Εγώ προσωπικά στεναχωρέθηκα και θα έπρεπε να στεναχωρηθεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας για αυτό που έγινε χθες. Γιατί είναι ζημιά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για όλες τις ομάδες το να αποκλείεται ελληνικές ομάδες σε αυτή τη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αν άκουγες Νίκο μου, αν άκουγες τον πρόλογό μου, είπα δεν μπορώ να πω ότι έκλαψα και χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο από τη στεναχώρια μου, γιατί υπάρχει η αντιπαράθεση, αλλά δεν χάρηκα κιόλας. Κοίταξε, εάν μου λέγανε σαν αν μπορούσα σαν ένας δικαστής να δώσω μια απόφαση και να έλεγα να περάσει ή να μην περάσει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θα έλεγα να περάσει. Αποστολή, τι λες εσύ? Συμφωνώ μαζί σας, βέβαια έπεσε η γραμμή μου, οπότε έχασα κάποια από τα... Όχι, για αυτό που λέμε, για την αποκλεισμό του Άρεος. Συμφωνώ απόλυτα, έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, οπαδικά, οι φίλαθλοι, κοινή γνώμη, οι δημοσιογράφοι, οι αθλητές, οι προπονητές, ώστε το αθλητικό προϊόν στην Ελλάδα να γίνει όσο γίνεται πιο δυνατό. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, εσωτερικός ανταγωνισμός, καλύτερες ομάδες, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς τα χρήματα που μπορεί να πάρει μια ομάδα, τα πολλά χρήματα τα παίρνει από συμμετοχές σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκεί μπορεί ο κάθε επενδυτής, ο κάθε μεγαλομέτοχος να γεμίσει κάπως τις τσέπες του και να μπορέσει να επανεπενδύσει στην ομάδα, και μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει ο αποκλεισμός και στο προϊόν, σε αυτό που βλέπει ο φίλαθλος, έτσι να χαίρεται την ομάδα του, να τη βλέπουν πολύ δυνατές ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο με τις εγχώριες, αλλά και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Οπότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πώς τον ακούς τον Σκατζόχυρο?
Ο Σκατζόγυρος φαίνεται ότι είναι σπριντάριστος. Ναι, 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 πολύ. Θα την ακούς φωνή. Βλέπω να μπαίνει δυναμικά, να πούμε, από τον... Ρε, να τους πάρουμε τα βρακιά έφετες. Επόμενη εβδομάδα. Και πιστεύω ότι ένας απλός παρατηρητής ξαναβρίσκει πάλι το alter ego του, ρε φίλε. Ναι, αυτή ρε, είναι μεγάλο, η αποστολή που αγαπήσαμε. Αυτή την αποστολή χειροκροτούμε εμείς. Όχι, το μου ερχότανε σαν την τρελή εδώ κάτι τέταρτα. Είχε στημένους τους φίλους της. Θα πάω, θα σας βάλω και ένα τραγουδάκι. Θα έρθω, μου έλεγε μια ιστορία πώς περάσαμε το βράδυ και την πούλευε. Το βράδυ. Ναι, ρε φίλε. Ναι, εκεί που είσαι. Α, ήμουνα κύριε Γιώργο. Απλά και... για να πάρω μια δόση από τον εθισμό μου, να το χαρώ, να ανανεωθώ και να επιστρέψω στο διάβασμα και τη δουλειά μου. Παπάς. Τον Νίκο. Τον στέλνω στο λιτόχωρο να κάνει τα κόλπα του εκεί με το Δία, να τα πει καλά οι τελευταίες μέρες, είναι. Ναι. Να δημιουργήσει προϋποθέσεις, να κάνει τις δεήσεις του. Να πάρουμε την ευλογία και να επιστρέψουμε δυνατή. Σας χαιρετώ, έρχεται ο Μάριος Σασλαμάς με πλήρη φόρμα και εξάρτηση. Νίκο, να είσαι καλά. Ωραία. Νίκο, γεια. Εμείς, να είστε καλά κι εσείς. Εμείς με την αποστολή λέμε, αγαπητοί κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να εύχεστε να έχετε την υγεία σας. Γιατί αν έχουμε... Έπεσε ο Σκατσοκύρης. Έλα. Εγώ δεν έπεσα. Εγώ δεν ωραία, πέσα. Ωραία. Πάμε, κορίτσι. Εγώ συνεχίζω να το θυμάστε. Έλα, κορίτσι μου. Γιατί αν έχουμε την υγεία μας, μπορούμε να βρούμε εργασία. Και όταν έχουμε υγεία και εργασία, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Και έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Αρκεί να κάνουμε σωστές επιλογές. Σωστό. Να είστε καλά το άλλο Σάββατο εδώ με αποστολή Αντοβόλη. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.